προηγούμενο παιχνίδι, μετά το μεταξύ ταπνών, είπα ότι πρέπει να δείξουμε ταπεινότητα. Δεν κάναμε τίποτα από το ότι κερδίσαμε ένα παιχνίδι και μην πάρουμε τα μυαλά μας αέρα. Τώρα θα πω ότι μπορεί να χάσουμε ακόμη ένα παιχνίδι εδώ μέσα. Δεν πρέπει να υπάρχει απογοήτευση. Πρέπει να υπάρξει περισσότερη συγκέντρωση και αυτοπεποίθηση από όλους για να μπορέσουμε το επόμενο παιχνίδι που έχουμε σε 2-3 μέρες να μπορέσουμε να το κερδίσουμε ώστε να είμαστε πάλι σε τροχιά πρωταθλητισμού. Για το σημερινό παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο, όπως είπε και ο Αλέκος, υπήρχε η εμπειρία των παιχτών του Απόλλωνα να κρατήσουν και να ρίξουν το ρυθμό ανά πάσα στιγμή μέσα στο ημίχρονο. Και κατορθώσαν μια ευκαιρία να μπορούν να προηγηθούν. Και όταν είσαι πίσω στο σκορ, καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές έρχεται λίγο πανικός, άγχος και οι τελικές προσπάθειες ίσως να μην είναι αυτές που θες. Παρ' όλα αυτά όμως πιέσαμε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε το δοκάρι στο 48, αν θυμάμαι καλά, που εάν ήταν γκολ θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά έτσι είναι η μπάλα. Μπορεί να γίνει, ειδικά σε αυτό το πρωτάθλημα, μπορεί να γίνει μια φάση σε όλο το παιχνίδι και να αυτό που θα την πετύχει να είναι η ποινική της. Το ίδιο είχα πει και μετά το Βόλο, ότι χρειάζεται προσπάθεια, απλώς θα είναι δυσκολότερος. Κάποια άλλη ερώτηση.